Αϊζάτ Σαλάμα Ιουσέφ, Μαρτζούκου Σορτή Μαρζού, Ναγκίτ Ναμπίλ Γιουνάν, Ελιάς Μιλάτ Φαρούκ, οι τέσσερις συνανθρώποι μας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη φωνική πυρκαγιά στην περιοχή της Οδού. Οι τραγικοί νέοι βρέθηκαν απανθρακωμένοι σε αγροτικό δρόμο παρά το χωριό Οδού, αφού δεν κατάφεραν να γλιτώσουν από τις πύρινες γλώσσες. Οι τέσσερις άνδρες προσπάθησαν να διαφύγουν της πύρινης λέλαπας με το διπλοκάμπινο όχημά τους. Η προσπάθειά τους έπεσε στο κενό και εγκλωβίστηκαν σε αυτό το σημείο και ακολούθως προσπάθησαν να γλιτώσουν από τα χειρότερα πεζή, ακολουθώντας αυτή τη διαδρομή προς τη Χαράδρα από πάνω. Οι φωνικές φλόγες όμως τους πρόλαβαν. Εντοπίστηκαν σε απόσταση 300 και πλέον μέτρων από το καμένο όχημα και 200 μέτρα μακριά ο ένας από τον άλλον, γεγονός που καταδεικνύει ότι έτρεχαν να γλιτώσουν. Ο Αϊζάτ Σαλάμα Ιουσέφ, 36 ετών, ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών και εργαζόταν στην Κύπρο 4 χρόνια. Ο Μαρτζούκου Σορτή Μαρζού, 36 ετών, ήταν πατέρας 4 ανήλικων παιδιών και εργαζόταν στην Κύπρο 5 χρόνια. Ο Ναγκίτ Ναμπίλ Γιουνάν, 24 ετών, εργαζόταν στην Κύπρο 1 χρόνο. Και ο Ελιάς Μιλάτ Φαρούκ, 25 ετών, εργαζόταν στην Κύπρο 1 χρόνο. Προσέχετε στον δρόμο, εγώ δεν είχα αντίληψη που ήταν ακριβώς τίποτα. Προσέχετε στον δρόμο, αν δείτε φωτιά, αφήστε αυτοκίνητο και τρέξετε. Τους ξαναπήρα και δεν απαντήσα ξανά. Ο εργοδότης έδωσε κατάθεση στην αστυνομία για να διαπιστωθούν τα γεγονότα πίσω από τον φρικτό θάνατο των τεσσάρων ανδρών. Οι κάτοικοι στις πληγήσες περιοχές προσπαθούν ακόμα να συνέλθουν από τη μεγάλη καταστροφή. Εδώ και δύο μέρες έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Οι τεχνικοί της ΑΕΚ εργάζονται ασταμάτητα από την πρώτη στιγμή με σκοπό να αποκαταστήσουν το ηλεκτρικό δίκτυο. Μεγάλες οι ζημιές, καθώς κάηκαν από τη φωτιά περισσότεροι από 250 πάσαλοι, ενώ μόλις 70 έχει γίνει κατορθωτό να αντικατασταθούν. Οι ανάγκες στο μεσοδιάστημα καλύπτονται από γεννήτριες που τροφοδοτούν τα χωριά Οδού, Ωρά, Αγίβα Βατσινιά, Σαρακαπά και Διερώνα. Τιτάνιες είναι και οι προσπάθειες για αποκατάσταση της σύντρευσης. Η τραγωδία που βρήκε την Κύπρο δεν άφησε ασυγκίνητη τη διεθνή κοινότητα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε την Ελλάδα, το Ισραήλ, τη Βρετανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την συμπαράστασή τους. Θλίψη για τις τραγικές συνέπειες εξέφρασε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μαχαιριά στην καρδιά, οι μαύρες κυριολεκτικά και μεταφορικά εικόνες από τις πυρο...